ενημερώσω για μία προσπάθεια που κάνουμε, που έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο, βέβαια από την πολιτική ηγεσία. Προσπαθούμε, όπως με τον Αλέκο Παπαδόπουλο, τότε κάναμε τα υπηρεσιακά σχέδια και προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε το μάνατζερ στα νοσοκομεία κτλ. Έτσι τώρα ξεκινάμε πάλι μια τέτοια προσπάθεια, η οποία μπορώ να πω είναι και πιο πρακτική όμως τώρα, γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο πίνακα με αυτά τα θέματα, με στόχους. Κάνουμε πρώτα την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, τι έχουμε στο νοσοκομείο, τι προβλήματα έχουμε, πώς θα τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τι στόχους βάζουμε και κάνουμε ένα κύκλο συναντήσεων, συνελεύσεων, θεσμικών συνελεύσεων με όλα τα μέλη του προσωπικού. Παραδείγματος χάρη, κάναμε το διοικητικό προσωπικό, κάναμε το χειρουργικό τομέα, θα κάνουμε το νοσηλευτικό τομέα κτλ. Με όλους τους εργαζόμενους ανατομείς για να συζητάμε τα προβλήματα. Έχουμε τις διαφάνειες εκεί με τα προβλήματα που τα έχουμε καταγράψει, με τους στόχους και τα συμφωνούμε όλοι μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ παλιά αυτά τα επιστημιακά σχέδια τα δίναμε συνήθως σε μια εταιρεία. Εγώ όταν ήμουν στην Καλαμάτα, το είχα δώσει στο ΤΕΙ Καλαμάτας για να έχουμε μια συνεργασία. Αλλά τότε τα έκαναν τεχνοκράτες, μια εταιρεία. Τώρα τα κάνουμε εδώ, εμείς μόνοι μας, όλο το προσωπικό. Συναντιόμαστε, συζητάμε, τα διορθώνουμε, διαφωνούμε, καταλήγουμε και προγραμματίζουμε και στο τέλος, στη συνέχεια, αφού περάσουμε από ΔΣ, θα τα υλοποιούμε κιόλας. Έτσι, αυτό είναι μια σημαντική λοιπόν προσπάθεια που κάνουμε στα πλαίσια της οργάνωσης όλων των νοσοκομείων και του δικού μας νοσοκομείου. Και επίσης θέλω να σας αναφέρω αυτό που κάνω πάντα για τις μελλοντικές μας προκηρύξεις, ότι η επίκυρη ακόμα δυστυχώς δεν έχει βγει στον αέρα, γιατί κάνουμε μια συνεννόηση με το ΑΣΕΠ. Αυτή η προκήρυξη για τη σύνδεση, να είναι υποψήφιοι έτοιμοι, όταν θα βγουν θα το ξαναπούμε, θα το δείτε και στα site και στις εφημερίδες παντού. Έχουμε αυτό πάλι για τους επικουρικούς γιατρούς που λέμε καρδιολόγος, πνευμονολόγος, ΤΕΠ και βιοπαθολογίες. Και όπως είδα και σε κάποια μέσα ενημέρωσης, το ανακοινώσατε, αλλά στο πούμε και από εδώ και σας ευχαριστούμε που τα ανακοινώνετε και με δικές σας πρωτοβουλίες, ότι αυτή η προκήρυξη, η συμπληρωματική προκήρυξη, η 5K, πήρε μια παράταση και μέχρι την Πέμπτη, αύριο. Έτσι, μέχρι αύριο. 12 η ώρα, όσοι μας ακούνε, είναι για έναν ΠΕ οικονομικού, δηλαδή πρέπει να έχει πτυχίο οικονομικών, πανεπιστημίου, και για μια ΔΕΕ διοικητικών γραμματέων, δηλαδή απόφυτος λυκείου. Έτσι, μπορούν λοιπόν για αυτές τις δύο θέσεις είναι για το νοσοκομείο μας. Μπορούν να τρέξουν μέχρι αύριο, 12 η ώρα, 2 η ώρα νομίζω είναι, να δουν τις προκηρύξεις, να κάνουν αιτήσεις. Θα ήθελα να πω, επειδή αυτές οι προκηρύξεις είναι μεγάλες προκηρύξεις και έχουν πολλές θέσεις, θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας, στους ενδιαφερόμενους, ότι μπορούν να κάνουν αιτήσεις έστω και σε άλλα νοσοκομεία. Και εάν στην πορεία έχουμε ανάγκες, μπορούν να ζητήσουν και στην πορεία να έρθουν και εδώ. Δηλαδή να το έχουν υπόψη τους αυτό οι υποψήφοι. Σας είπαμε την προηγούμενη φορά ότι τα πρώτα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν αύξηση της κίνησης των πολιτών που έρχονται στο νοσοκομείο και έχουν και μια οριακή μικρή μείωση στις δαπάνες. Και θέλω να σας πω και πάλι για το προσωπικό. Θα σας δώσω για αυτές τις καταστάσεις να τις δείτε και μόνοι σας. Αλλά θέλω να ενημερώσω για το προσωπικό που έχουμε. Μόνιμο προσωπικό από το 2009 συνολικά είχε προσλάβει το νοσοκομείο 36 άτομα, όλες τις κατηγορίες. Τα πάντα γιατροί, λοιπό προσωπικό, νοσηλευτικό κτλ. Το 10 είχε προσλάβει επίσης 36 μόνιμους. Το 11 είχε προσλάβει 27. Το 12, 9. Το 13, επίσης 9 άτομα δηλαδή συνολικά προσλήψεις μόνιμες. Το 14, 11. Το 15 πήγαμε σε 18, το 16 είμαστε σε 26 συνολικά, είναι 19 και αυτά που είναι η επικουρική που σας είχα πει την άλλη φορά 19, είναι 26 συνολικά, εδώ έχουμε το σύνολο και φέτος, 17 δηλαδή μέχρι την ημέρα που μιλάμε, από την προηγούμενη συνέντευξη μέχρι τώρα έχει μεταβληθεί αυτό το νούμερο. Ήταν 9, τώρα είναι 13. Βλέπετε δηλαδή με τι ταχύ ρυθμό, γιατί ακούω που λένε για προσωπικό κτλ. Γίνεται μια εργόδης προσπάθεια για το προσωπικό και βλέπετε ότι ήδη την προηγούμενη συνέντευξη σας είχα πει νομίζω 9. Τώρα λένε 13 μόνοι. Τον άλλο μήνα που φτάνετε πιστεύω ότι θα σας έχω πει παραπάνω. Είναι και άλλες προκηρύξεις που τρέφουν. Προσλήψεις δηλαδή που πρόκειται να γίνουν. Έτσι, θέλω να βλέπουμε αυτά τα νούμερα. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Θα σας το δώσω αυτό να το δείτε, αν θέλετε να το μελετήσετε κιόλας. Αυτά είναι τα στοιχεία από το νοσοκομείο μας. Θέλω επίσης να σας πω τη συμβολή μας στην οικονομία.
Γιατί σας είπα και την άλλη φορά, κάποτε διαμαρτύρεται ο κόσμος, οι προμηθευτές, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι, δεν τους πληρώνουμε κτλ. Σήμερα έχουμε πληρώσει, σας είπα, πέρυσι το 14,5 εκατομμύρια συνολικά και μέχρι τώρα και αυτό το ποσό, αυτό είναι ίδιο. Σας είχα πει και την άλλη φορά, να το διαμεταβάλλετε ότι πληρώσαμε το 16, πληρώσαμε. Για το 17 όμως έχει μεταβληθεί ήδη από τον προηγούμενο μήνα και σήμερα μπορώ να σας πω έχουμε πληρώσει σύνολο 2.949.191,93 ευρώ για να είμαστε διακριβείς. Εκ των οποίων το 1.980 είναι σε προμηθευτές και τα 968 είναι σε αμοιβές υπερορίες, αμοιβές επικουρικών, αμοιβές πρόσθετων υπεροριών που έχουμε κτλ. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν τα περίπου 3 εκατομμύρια που έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα. Και στην πορεία πιστεύω ότι σε όλο το μήνα, μέχρι τον επόμενο μήνα δηλαδή που θα συναντηθούμε, πάλι θα έχει μεταβληθεί αυτό το ποσό. Θα ήθελα λίγο να... Ναι, υπάρχει και το προσωπικό που έχουμε από κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία που έρχονται γιατροί οι οποίοι μας βοηθάνε στις εφημερίες και εκεί που έχουμε κάποιες ελλείψεις, γιατί προφανώς έχουμε ελλείψεις, έτσι δεν μπορούμε να πούμε δεν έχουμε ελλείψεις. Αυτό που λέμε είναι ότι παλεύουμε κάθε μέρα και τα βγάζουμε πέρα. Το μετακινήσεις από κάθε μορφής μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία, από τα κέντρα υγείας, από περιφερειακά ιατρία κτλ. Το 2016 είχαν γίνει 6 προς το νοσοκομείο. 2 από κέντρα υγείας και 4 από άλλα νοσοκομεία. 6 το 2016 συνολικά. Τώρα το 2017, μέχρι τώρα, έχουμε κάνει από κέντρα υγείας, από περιφερειακά ιατρία και από άλλα νοσοκομεία σύνολο 15. Εντάξει, αυτά είναι τα στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν με αριθμούς τις μεταβολές. Μην περιμένετε με τη μία θαύματα, αλλά γίνεται μια προσπάθεια η οποία αποδεικνύεται με αριθμούς. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να αναφερθώ λίγο σε κάποια δημοσιεύματα που γίνονται, γιατί προφανώς είναι και πολύ δύσκολη η δουλειά μας και έχουμε μεγάλα ωράρια, δεν έχουμε το χρόνο συνέχεια να ασχολούμαστε με τα social media. Κάποιοι φαίνεται ότι έχουμε τέτοιο χρόνο. Σας έχω ξαναπεί ότι στο Παναγκαλικό Νοσοκομείο γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Κάθε αρνητικό δημοσίευμα είναι εις βάρος του νοσοκομείου και όταν δεν υπάρχουν και στοιχεία και εις βάρος της ασφάλειας που αισθάνονται οι πολίτες για το νοσοκομείο. Να πω ας πούμε για τον Ιατρικό Σύλλογο, είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση κάποια μέρα, άμα κοιτάξω τις ημερομηνίες τώρα μπορώ να σας πω πότε ήταν. Συζητήσαμε για αυτό το θέμα της ήταν στις 19 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά την ακριβή ημερομηνία. Συζητήσαμε για αυτό το θέμα της κάλυψης της παιδιατρικής και τους είπα τότε ότι καλά κάνανε και μας το είπαν, μας είπαν και άλλες προτάσεις. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στον οποιοδήποτε να μας κάνει προτάσεις και άμα είναι επικοδομητικές και χρήσιμες, τις υλοποιούμε κιόλας. Και αυτή ήταν μια καλή πρόταση, αλλά επειδή το είχαμε δει το θέμα νωρίτερα, το είχαμε λύση. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να μαλώνουμε τώρα ποια ιδέα ήταν. Εμείς που είχαμε μιλήσει, αυτό είχαμε κάνει με δική μου πρωτοβουλία μια συνάντηση 1η Οκτωβρίου του 2016, μέρα Σάββατο, 5 με 8 το απόγευμα. Εδώ είχαν έρθει σε αυτό το γραφείο όλοι οι διοικητές και οι υποδιοικητές από όλη τον πρώην Μεσή Πελοποννήσου, την περιφέρεια Πελοποννήσου δηλαδή, Μολάη, αυτό, όλα τα νοσοκομεία με τα οποία δηλαδή έχουμε σχέσεις σε εφημερίες κτλ. Και επειδή το είχαμε δει αυτό το πρόβλημα, συζητήσαμε και άλλα θέματα με φάρμακα τότε που είχαμε, με διακομιδές, με διάφορα θέματα και κάναμε ένα συντονισμό με την έγκριση της έκτης ΥΠΕΣ, βέβαια. Ήταν ο κ. Γιαννόπουλος τότε και είχαμε συνοηθεί και ήταν σε επαφή κι αυτός. Και είχαμε κάνει αυτή τη σύσκεψη εδώ σε αυτό το τραπέζι, σας είπα Σάββατο απόγευμα, και συζητήσαμε με όλους τους διοικητές, 8 διοικητές και υποδιοικητές ήμασταν εδώ, συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα συντονισμού. Και μεταξύ αυτών συζητήσαμε και αυτό το θέμα με την κάλυψη των εφημερίων. Είναι ένα καλό θέμα που το αναδείξαμε και το εφαρμόσαμε. Δηλαδή, επειδή έχουμε πει ότι καλύπτουμε με τις ανάγκες, αλλά έχουμε και ελλείψεις, έτσι. Και όλα τα νοσοκομεία έχουν ελλείψεις. Λοιπόν, εμείς εκείνη την εποχή είχαμε μεγάλη έλλειψη στους παιδιάτρους. Πώς το κάναμε, δηλαδή. Φτιάχνουμε εμείς, έτσι καταλήξαμε δηλαδή από τη συζήτηση και μετά στην εφαρμογή, ας πούμε, καταλήξαμε εκεί.
Γιατί στην αρχή είχαμε πει να συνοδούνται οι διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας, δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε και καταλήξαμε σε ένα πολύ πρακτικό σύστημα, το οποίο είναι χρήσιμο. Δηλαδή, εκδίδουμε εμείς πρώτα τις εφημερίες μας, πιέσαμε λίγο τους γιατρούς μας και τις έχουμε 20 του μήνα, προηγούμενο μήνα κάθε φορά, τις στέλνουμε στα άλλα νοσοκομεία με email και βλέπουν αυτοί όταν φτιάχνουν το πρόγραμμά τους και βλέπουν αν έχουμε εμείς κάποια μέρα κενό στην παιδιατρική, ας πούμε, βάζουν πρώτα, καλύπτουν αυτά τα κενά και μετά βάζουν τις άλλες μέρες, ούτως ώστε να βλέπει ο πολίτης ότι δεν εφημερεύει το νοσοκομείο και εφημερεύει κάποιο άλλο. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην παιδιατρική, γίνεται και σε άλλες ειδικότητες. Και αν δείτε από τότε και μετά στο πρόγραμμά μας από κάτω, βάζουμε κάθε φορά ένα αστεράκι και λέμε εκεί που έχουμε κενό, ας πούμε, λέμε για αυτή την ειδικότητα εφημερεύει αυτό, αυτό και αυτό το νοσοκομείο, να ξέρει ο πολίτης. Αυτό είναι όλο. Είδατε και τα μια που μιλήσατε και για social media. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες να έχουν κυκλοφορήσει με κάποιες κουβάδες από την πρόσφατη νεροποντία και υπήρξαν προβλήματα στο νοσοκομείο. Τι προβλήματα υπάρχουν. Ναι, δηλαδή τώρα αυτό κάθε φορά το φέρουμε και το αναδεικνύουμε και τα λοιπά. Ξέρετε ότι εδώ είχε γίνει μια ανακαίνιση κάποτε. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αυτό το θέμα δεν το συγκεκριμένο. Εντάξει, είναι αυτό τώρα καλή υπηρεσία προς τους πολίτες να δείχνουν τις κουβάδες. Αυτό το θέμα η τεχνική μας υπηρεσία το έχει. Έχει επιληφθεί εδώ και καιρό, υπάρχει έγγραφο δηλαδή εδώ και 2-3 μήνες που έχουμε κάνει όλες τις κατάλληλες ενέργειες και έχουμε επιληφθεί και περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός για να φύγει η υγρασία για να κάνουμε και κάποια συγκεκριμένη επισκευή. Όσον αφορά, έχουμε κάποιο νεότερο με το ασθενοφόρο στην Δημητσάνα που δεν το παραλαμβάνουν τελικά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, αλλά από. Αν θέλετε να σα πω κάτι, νομίζω ότι από ό,τι έχω καταλάβει ότι η Δήμη. Προσπαθούν δηλαδή να την κυκλοφορήσουν μέσω του Δήμου. Οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα να κυκλοφορούν ασθενοφόρα. Τα ασθενοφόρα πρέπει να πηγαίνουν στο ΕΚΑΒ ή στα κέντρα υγείας. Ούτε το νοσοκομείο έχει ασθενοφόρα τώρα. Πρέπει να βλέπουμε τους νόμους και να εφαρμόζουμε τους νόμους. Ο Δήμος δεν μπορεί να έχει ασθενοφόρο. Παραδείγματος χάρη, επί τη ευκαιρία σας λέω ότι στο Άστρος είχαν δωρήσει κάποιοι συμπολίτες μας, καλά κάνανε, ένα ασθενοφόρο στο Δήμο Άστρος. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα ο Δήμος. Δεν μπορεί, απλά είναι νόμοι έτσι. Εάν ο Δωρικής του είχε παραχωρήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να δοθεί στο Δημητσάνα, θα ήταν πιο εύκολα. Μην λέω τώρα σε ένα θέμα που δεν είναι αρμοδιότητά μου. Εγώ θα σου πω τι κάναμε το Άστρο. Ο Δήμαρχος του Άστρου ήρθε και με βρήκε και μου λέει: έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε. Σκεφτήκαμε μια λύση. Του πρότεινα μια λύση, την αποδεχτήκαμε και οι τρεις και έχουμε καταλήξει. Έχουμε υπογράψει και οι τρεις σήμερα. Σήμερα το υπογράψα και εγώ. Έχουμε καταλήξει σε μια. Σύμβαση μεταξύ Δήμου Άστρους, έκτης ΥΠΕ που ανήκει το Κέντρο Υγείας και Νοσοκομείο και έχουμε ο καθένας αναλάβει μια προγραμματική σύμβαση. Έχουμε αναλάβει ο καθένας κάποιες από τους τρεις συμβαλόμενους, έχει αναλάβει ο καθένας από κάποιες αρμοδιότητες και θα το θέσουμε αυτό σε λειτουργία σε μια διαδικασία πρόληψης και προαγωγής υγείας με το Κέντρο Υγείας, με την κυρία Περτικά κτλ. Αυτό σε λίγο πιστεύω θα το αρχίσουμε, θα σας ενημερώσουμε. Αυτό κάναμε στο Άστρος. Γιατί ήρθε ο Δήμαρχος και μου το ζήτησε και του. Άρα, δηλαδή, αν είχε μπει ο κ. Γιαννόπλος, ο Δήμαρχος Κορτινίας, και σας είχε ζητήσει να βοηθήσετε σε αυτή την. Θα μπορούσατε να είχε. Και κάτι άλλο. Όσον αφορά για το ψυχιατρικό νοσοκομείο, είναι σχεδόν ήδη έτοιμο. Τι γίνεται, πότε ξεκινάει η λειτουργία. Έχουμε καλά νέα. Μην ρωτάτε σαν για πότε ξεκινάει η λειτουργία. Πρέπει να γίνονται κάποιες δουλειές. Εντάξει, είναι τόσα χρόνια αυτό εκεί. Το λειτουργούμε τώρα. Κάναμε τις τελευταίες εργασίες, έχουν τελειώσει κάποιες συμπληρωματικές εργασίες. Κάτι μένει ακόμα όμως. Πολύ πιθανό να το παραλάβουμε άμεσα, να έχουμε κάποια σχετική μερική ίσως λειτουργία. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Και στην πορεία θα κάνουμε και τις οριστικές βελτιώσεις που θέλουμε και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, επιστημονική κοινότητα, εργαζόμενοι, ασθενείς, οι πάντες. Έχουμε τις προάλλες, δεν θυμάμαι αν σας το είπα. Είχαμε κάνει εδώ πέρα ειδική συσκέψη, σας είχα πει. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας από το Υπουργείο Υγείας, ο Πεσιάρχης, ο κ. Ζοπολόπουλος από την Πάτρα, δύο καθηγητές ψυχιατρικής από τα Γιάννα Πανεπιστήμιο Ιωαννίων και Πανεπιστήμιο Πατρών και οι υπηρεσιακοί παράγοντες εδώ. Πήγαμε, το είδαμε, το εξετάσαμε. Η μηχανική από την Τεπανό. Πήγαμε, το είδαμε, το εξετάσαμε, συζητήσαμε, είδαμε τι λείπει ακόμα, συμφωνήσαμε και περιμένουμε να το υλοποιήσουμε. Πάμε καλά δηλαδή. Και πάμε με μια συνενετική διαδικασία που να μην έχει κανένα παράπονο και σε αυτό το θέμα ξέρετε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα τα οποία δεν έχει νόημα τώρα να λέμε στα προβλήματα. Είναι δικά μας τα προβλήματα τώρα και πρέπει να τα λύσουμε.
Το παλιό κτίριο έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αυτό, έχετε... Άκουσα σε πολύ δώρα, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά τώρα. Το παλιό κτίριο θα παραχωρηθεί στο Δήμο, στο κράτος. Εμείς θα πάρουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε, θα προσπαθήσουμε αυτά που είναι άχρηστα να τα βγάλουμε σε κάποια προκήρυξη, να τα πάρουμε κάποιοι που ενδιαφέρονται, αυτά που δεν τα χρειάζεται το νοσοκομείο δηλαδή, γιατί έχει παλιά καρπάτια και αυτά, έχει ακόμα από το... ήταν από το σανατόριο, από τότε έχει μερικά, ας πούμε, κάποια παλιά, θα τα κοιτάξουμε αυτά να τα πετάξουμε και ό,τι άλλο μείνει θα κοιτάξουμε να το ασφαλίσουμε και από εκεί και πέρα σε συνεργασία με την πολιτεία θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι, δηλαδή, με υπερβαίνουμε να καταλαβαίνετε αυτό. Κύριε Διοικητά, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ως διοίκηση, πώς εσείς σκέπτεστε να αποκρούσετε και επικοινωνιακά όλο αυτό το γαϊτανάκι το οποίο εξελίσσεται με διαφόρους όπου πίσω από τη διαδικασία του παρακατοικού νοσοκομείου στείλουν και πολιτικές καριέρες και κομματικές καριέρες, με αφορμή και τα δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν εσείς μπορείτε να θωρακίσετε το Ίδρυμα, και δεύτερον, τι εκτιμάτε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ο απολογισμός που έχουν όλοι οι διοικητές της χώρας στο Υπουργείο, που νομίζω είναι αυτές τις ημέρες, είναι τώρα σε εξέλιξη ή θα γίνει στο άμεσο διάστημα. Είστε αισιόδοξος? Να σας πω. Καταρχάς με το δεύτερο, αυτή η αξιολόγηση που λέτε είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν σας είπα στην αρχή ότι κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε πίνακες, καταγράφουμε τα προβλήματα, τις προτάσεις, τις λύσεις. Συζητάει όλο το προσωπικό με γενικές συνελεύσεις και σήμερα θα κάνουμε και άλλες γενικές συνελεύσεις με άλλες κατηγορίες προσωπικού και θα καταλήξουμε και θα τα υλοποιήσουμε. Σας το είπα αυτό στην αρχή. Τι να σας πω, αν είμαι αισιόδοξος, προφανώς θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Προφανώς είμαι αισιόδοξος. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό εργαζόμαστε. Τώρα για το άλλο θέμα με τα social media. Εντάξει, μπορεί να πεις τώρα ότι υπάρχει κάποια, ότι κάποια μου έχουν πει ότι κάποια έγγραφα ξέρω εγώ τα δημοσιεύουν κτλ. Αυτό θα μπορούσε να πεις ότι είναι και μια παραβατικότητα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα. Θέλουμε τους συνεργάτες μας, θέλουμε να τους εμπνεύσουμε και να δουλέψουμε μαζί για να λύσουμε τα δύσκολα προβλήματα. Άμα αρχίσουμε τώρα μεταξύ μας και λέμε σούπα, μούπες κτλ. Έχουμε πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουμε και εμείς και οι άλλοι φορείς. Νομίζω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει σοβαρό ρόλο. Έχει αρμοδιότητες από το καθεστατικό του. Και οι γιατροί μας έχουν πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουν, αλλά και εμείς έχουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουμε και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Δεν νομίζω ότι τον κόσμο τώρα τον ενδιαφέρει να αυτές οι προεκλογικές κινήσεις του συλλόγου, αν είναι γι' αυτό, δεν ξέρω τι, ή κάτι να πούνε για μένα, ή κάτι να πω εγώ για τους άλλους κτλ. Αυτά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Έτσι. Εδώ μιλάμε για την υγεία, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να κάνουμε σοβαρή δουλειά. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο αυτού του είδους παραθέσει. Ο κόσμος έρχεται εδώ. Βλέπει τι εξυπηρέτηση έχουμε, βλέπει την προσπάθεια που κάνουμε. Σας έχω πει και άλλη φορά τα νούμερα, να σας τα πω την άλλη φορά, μια και τελειώσαμε τώρα, να μην σας τα ξαναλέω. Να δείτε πόσοι πολίτες εξυπηρετούνται εδώ πέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο και από τους άλλους νομούς. Άρα λοιπόν τι να λέμε, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε σωστά. Να φέρουμε και γιατρούς, να φέρουμε προσωπικό, να λειτουργήσουμε τον νέο οργανισμό που σας έχω πει όλα αυτά είναι σε εξέλιξη.